τέσσερις. Νομίζω ότι ήταν λάθος αυτό που κάναμε. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα με φοβερή ποιότητα που είναι δύσκολο να δεις να την βρεις αυτή την ποιότητα στο τοπικό ποδόσφαιρο. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Για μένα είναι τεράστια επιτυχία για την ομάδα μου. Συνεχίζουμε. Όπως είπα και σε έναν φίλο, σε μια και ταπεινά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός να βρούμε, έτσι. Είμαστε ερασιτέχνες, δεν πληρώνεται κανένα λόγος, ούτε εγώ πληρώνουμε, οπότε δεν έχουμε να χάσουμε, μόνο εμπειρίες έχουμε να πάρουμε και από αυτό. Κόουτς, μόνο τύχη. Ήταν το μοναδικό στοιχείο δηλαδή που μέτρησε. Ήταν και η κακή μέρα στην οποία βρεθήκαν και οι επιθετικοί της άνθρωπος ομάδας, έτσι. Νομίζω. Το πλάνο ήταν να μην θέλουμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αλλιώς, αν παίζαμε στα ίσια, δεν θα είχαμε κάνει αλήθεια. Από εδώ και πέρα, πώς. Η ομάδα έχει τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Στο ρώτησα και στη ζωντανή σύνδεση. Τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο, μπορεί να περιμένει κάτι ή η απάντηση είναι ίδια. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα στον κόσμο. Έτσι. Γιατί η ομάδα είναι περιορισμένη δυνατότητα. Οπότε ό,τι και να πούμε, δεν μπορούμε να πετάμε στα σύννεφα. Κάνουμε μία νίκη. Μία νίκη είναι για μας στην ουσία. Έτσι, μία ισοπαλία. Θα δούμε στο επόμενο μάτς. Σήμερα η ομάδα αγωνίστηκε σε τρομερός ρυθμός που δεν έχει συνηθίσει και δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι στη φετινή χρονιά. Υπάρχει παιχνίδι της Τετάρτης. Τι βαθμός ετοιμότητας θα υπάρχει? Αυτό δεν έχουμε την Δευτέρα. Όχι μισή, το 90% των παιδιών είναι για σέλεξη. Δεν πήγε εγώ, δεν τα καταφέραμε, δεν σημαίνει ότι αυτό. Από την πρώτη αγωνιστική δεν βγαίνει κανένα. Έχουμε το επόμενο παιχνίδι στην Άρτα. Θα πάμε να παίξουμε, να σχεδιάσουμε το παιχνίδι, να πάμε να παίξουμε και να πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Και πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητα να ρεφάρουμε την ισοπαλία εδώ μας στην Άρτα. Και αυτό θα είναι ο στόχος μας. Η λογική λέτε το παιχνίδι αυτό και υπολογίζατε για νίκη, για 3 βαθμούς. Αλλάζουν τα πλάνα στις επιδιώξεις τώρα στα υπόλοιπα μάτς εκτός έδρας με Καναλάκη και με Αναγέννης, διότι όπως ακούστηκε τώρα μόλις πρέπει να κάπου να ρεφάρει ο οποίος αυτούς τους βαθμούς. Σίγουρα και το εντός έδρας αποτέλεσμα όταν δεν κερδίζει δεν είναι καλό, έτσι. Έτσι και με το τελικό πριν 2 χρόνια που ξεκινήσαμε στο παλιό μου το Διάσαμε 3-3, στο παλιό και το πρώτο παιχνίδι. Ήταν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Αν όποιος είχε παρακολουθήσει το παιχνίδι εκείνο, θα δει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πολλές χαμένες ευκαιρίες και στο τέλος πάντα να πάσουμε τον αγώνα. Το καλό είναι ότι αρχίσαμε και μπήκαμε σε ρυθμό αγώνων. Έφυγε αυτό το άγχος της πρεμιέρας, γιατί όντως πριν 23 ήταν σφιχτή. Πιστεύω όμως ότι από εδώ και πέρα έχουμε τις δυνατότητες να δείξουμε τον πραγματικό μας πρόσωπο και πιστεύω ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες να πάμε να κοιτάξουμε στην άδεια και οπουδήποτε μπορούμε να παίξουμε.
Έχουν την ομάδα, έχουν τους παίκτες και ούτως ή άλλως ο στόχος ήταν σε κάθε παιχνίδι να πέσουν γιατί είναι το πόδι αυτό, δεν άλλαζε κάτι που είναι το πόδι. Τολή, πέρατε να παίξετε στην κατά τεκμήριο αυτό που λέγανε όλοι, στην καλύτερη έδρα με την καλύτερη ομάδα. Πήρατε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πού πιστεύεις ότι, τι βοήθησε στο να επιτευχθεί ο στόχος αυτού του θετικού αποτελέσματος. Μείνατε προσωπημένοι στην τακτική, καταθέσατε ψυχή. Τι ήταν αυτό που τελικά βοήθησε στον Άστρα να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ήταν ένα δύσκολο μάτς. Για όλους μας, για τα παιδιά. Έχουμε προσπαθήσει πολύ. Ήρθαμε, παίξαμε ό,τι μας βγήκε. Κάποιοι παίξαμε καλή άμυνα, πιστεύω. Εντάξει, κάναμε περισσότερες φάσεις στα παιδιά. Είχαμε περισσότερη κατοχή μπάλας. Εμείς προσπαθήσαμε να τους ακολουθήσουμε, να παίξουμε καλή άμυνα. Και από εκεί και πέρα μας βγήκαν και δύο-τρεις καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Ο προπονητής σας μίλησε θεωρητικά για μία νίκη. Εσείς μπαίνοντας σε μία τέτοια διαδικασία σαν το outsider. Έχετε σαν όνειρο, το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορείτε να είστε εσείς την επόμενη χρονιά στη Γάμα. Καθένας το έχει αυτό στο μυαλό του. Από τη στιγμή που μας δόθηκε η ευκαιρία να παίξουμε τώρα στα Βολάς, θα προσπαθήσουμε κάτι καλύτερο. Πήραμε ένα αρχή σε μια δύσκολη έδρα. Τώρα προχωράμε, έχουμε τρία μάτς μέσα στην έδρα μας. Θα προσπαθήσουμε για κάτι καλό, να πάρουμε αρκετούς βαθμούς όσο πρώτα μπορούμε. Και από εκεί και πέρα θα παίξουμε δύο τα δύο εκτός έδρας μάτς. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον Αστέρα και στους συμπαίκτες του. Η Πρεμιέρα είναι πάντα δύσκολη σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτά τα παράζ. Νομίζω ότι σταθήκαμε άτυχοι, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις στο πρώτο επίπεδο και στο δεύτερο. Μας βγήκε κάποια έκφραση, όπως έκανε φανερό ότι η ομάδα είχε μία πτώση μετά το Μίτα. Νομίζω ότι είναι φυσιολογική, λόγω που κάθομαι πάρα πολύ καιρό χωρίς αγώνες και επίσημα παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι έκανε και πάρα πολύ ζέστη για να τα ξέρουμε στις συνθήκες, έχει αλλάξει ο καιρός. Εμείς κοιτάμε πάντα το επόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να πάρουμε την κατηγορία να βγούμε στη γάμα εθνική. Προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν να παίξουμε την μπάλα κάτω, να μας δουν κάποιες φάσεις. Ξέραμε ότι θα έρθει να κάνει άμυνα. Δουλέψαμε όλο αυτό το καιρό. Αλλά τελικά δεν καταφέραμε να πάρουμε τους βαθμούς. Για μένα δεν λέει τίποτα που δεν έχουμε πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες ακόμη. Και νομίζω ότι η ομάδα θα βγει το ρυθμό τους και θα πάρουν θα προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια, είτε εντός είτε εκτός. Βλέπουμε κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Να ξεχωριστούμε γιατί είναι λίγο το κρυφό διάστημα που παίζουν πάλι την Άκτη αγώνα. Και θα πάμε στην Άκτα σίγουρα για την εικόνα. Πόσο εύκολο είναι από ένα παιχνίδι Κυριακής σε Τετάρτη δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ίσα ίσα μπορεί να γίνει μια προπόνηση. Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει, που να ανεβάσει την ψυχολογία σας, γιατί ουσιαστικά σίγουρα σήμερα αυτό το αποτέλεσμα έριξε την ψυχολογία της ομάδας, της θεωρητικά καλύτερης και πρακτικά καλύτερης. Ευχαριστώ.
Αλλά δεν τη κάτσε το αποτέλεσμα. Είσαι στα καλύτερα σου όλη τη διάρκεια του αγώνα, δεν πήρα το αποτέλεσμα. Μπορεί να χαρακτηριστεί και σαν ήττα. Τι θα είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει ώστε να παρουσιαστείτε ανταγωνιστική και να καλύψετε τον προπονητή σα κάπου αλλού, ίσω και το παιχνίδι τη Τετάρτη, την βαθμολογική αποτέλεση. Νομίζω ότι το επίπεδο των παιχτών που έχει η ομάδα και η θέληση που έχουμε για να βγάλουμε να μπούμε πρώτοι στην κατηγορία δεν αλλάζει κάτι. Δεν νομίζω ότι έχει λήξει λίγο την ψυχολογία. Μπορεί να μας κάνει καλό και αυτό να βγούμε κάποιο ρυθμό. Υπάρχει μόνο μια προπόνηση, δεν μπορούμε να δουλέψουμε πάρα πολλά. Θα ξεκουραστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Θα κοιτάξουμε από αύριο και όλα τον επόμενο αντίπαλο και θα πάμε και να κερδίσουμε. Ξέρουμε μάλλον ότι μπορεί να σκαμπώσει και το παιχνίδι, ίσως να χάσουμε ή να πάμε στο παλιά και όπως έτσι έγινε. Δεν τελειώνει τίποτα. Έχουμε ψυχολογία, θα πάμε να χτυπήσουμε τα παιχνίδια και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Για μας νομίζω ότι είναι καλό που θα παίξουμε την Τετάρτη κατευθείαν γιατί θα βρούμε ρυθμό. Έχουμε μείνει αρκετό καιρό χωρίς αγώνες και νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερη ομάδα τα επόμενα παιχνίδια. Κάτι άλλο, ήταν νομίζω εμφανές, όχι απλά άγχος, στρες θα έλεγα που είναι ακόμα χειρότερη έννοια στον όμιλο. Και απορώ, αν έχεις κάποια εξήγηση ως ποδοσφαιριστής που το ζεις μέσα από την εταιρεία, μια ομάδα σαν τον όμιλο που και φέτος έχει αποδείξει πάρα πολλά πράγματα και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε ομαδικό, πώς δικαιολογείται να έχει τόσο στρες σε ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι έχετε αποδείξει φέτος τι μπορείτε να κάνετε στον όμιλο. Νομίζω ότι το στρες είναι λογικό γιατί όπως ξέρεις το παιχνίδι είναι δύσκολες όσο και έχουν κάνει ο αντίπαλος. Από τη στιγμή που χάσεις ευκαιρίες του πρώτου επίπονου και δεν μπορείς να ανοίξεις κάποιο σκορ, αν ανοίγει κάποιο σκορ του πρώτου επίπονου, νομίζω θα ήταν όλο πιο εύκολα. Όσο περνάει ο χρόνος και έχεις την επίκαση, δημιουργείται περισσότερο στρες. Νομίζω ότι το στρες είναι μόνο η παιχνιά και το άλλο. Και εμείς να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία, έτσι, είναι ένα σκοπό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.